έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής 4 νεκρούς. Ανάμεσά τους και μία 19χρονη στη Ρώμη που σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό της καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου. Ιδιοκτήτης καταστήματος στη Βόρεια Ιταλία πέθανε από καρδιακή προσβολή και ένας ψαράς θεωρείται αγνοούμενος καθώς οι ισχυροί άνεμοι ταχύτητα 90 χιλιόμετρων την ώρα παρέσυραν το σκάφος του πάνω σε βράχους. Δεκάδες είναι και οι τραυματίες, ενώ η κυκλοφορία σε πολλές οδικές αρτηρίες έχει διακοπεί. Στον Ταβός της Ελβετίας έπεσαν ήδη τα πρώτα χιόνια. Οι κάτοικοι ξύπνησαν για να αντικρίσουν ένα ολόλευκο τοπίο με ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Το χιονόνερο δυσχέρανε τις μετακινήσεις και οι οδηγοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν και αντιολισθητικές αλυσίδες. Όσο για τα παιδιά, είχαν τη χαρά να φτιάξουν τον πρώτο τους χιονάνθρωπο. Το χιόνι, η βροχή και ο παγετός, μάλλον Φεβρουάριο, θυμίζουν στους κατοίκους των Μεσοδυτικών πολιτειών. Η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα. Του χιονιού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Οκτώβριο, καθώς έφτασε τα 45 εκατοστά. Παρά την ομορφιά του τοπίου, πολλά ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Στη Μινεσότα προκλήθηκαν περισσότερα από 100 ατυχήματα λόγω της ολισθηρότητας στους δρόμους, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν. Στο Ρότσεστερ, περισσότερα από 2.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό. Θετική απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να περάσει στο έμβριο καρκίνος από τον οποίο πάσχει η μητέρα δώσαν Βρετανοί επιστήμονες. Όπως τονίζουν, οι συνηθέστερες μορφές καρκίνου που μπορούν να περάσουν στο αγέννητο μωρό είναι η λευκαιμία και το μελάνωμα. Στο μεταξύ, μια νέα μέθοδος θεραπείας για τον καρκίνο του παγκρέατος εμφανίζεται στο University College Hospital του Λονδίνου, ονομάζεται φωτοδυναμική θεραπεία. Καρκινικά κύτταρα της μητέρας είναι πιθανό, αν και σπάνιο, να περάσουν στο έμβριο, απέδειξαν με έρευνά τους Βρετανοί επιστήμονες. Μέχρι τώρα υπήρχε η θεωρία ότι κάθε καρκινικό κύτταρο που θα κατάφερνε να περάσει από τον πλακούντα στο κυκλοφορικό σύστημα του εμβρίου θα καταστρεφόταν από το αναπηρητικό του σύστημα.